καλή αθλητική είδηση της ημέρας από το Materiale Sportivo. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι εκπομπή Materiale Sportivo, εκπομπή που αναζητά το υλικό που μας δίνει η έμπνευση και η ζωή στην καλή αθλητική είδηση της ημέρας. Στο μικρόφωνο του Ιόνιον FM, ο Γιάννης Σταθόπουλος. Μαζί μας σήμερα στο στούντιο του Ιόνιον FM, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών και Νέων με Αναπτυξιακές Διαταραχές, Θεοτόκος, γνωστός στους εμπορικούς κύκλους της Αθήνας λόγω της θητείας του στο Εμπορικό Σύλλογο της Αθήνας, ο κύριος Παναγής Καρέλας. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου κύριε Καρέλα, σας καλωσορίζω στον αέρα της Δυτικής Ελλάδας και σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα και από μένα κύριε Σταθόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές της συχνότητάς σας. Με τον κύριο Καρέλα μας συνδέουν πολλά. Είχαμε καθίσει στα ίδια θρανία κατά τη διάρκεια της νιώτης μας, αλλά δεν θα μιλήσουμε γι' αυτά. Ο λόγος που κάλεσα τον πρόεδρο του Ιδρύματος Θεοτόκος στην αθλητική μας εκπομπή είναι ξεκάθαρα αθλητικός και γίνεται με αφορμή το τουρνουά μπάσκετ που εγώ προσωπικά θα το αποκαλούσα ασύστη συμπερίληψη. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας κύριε Καρέλα μιλώντας για αυτό. Αυτό είναι ένα τουρνουά το οποίο διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού και έρχεται να δείξει τις ευαισθησίες που υπάρχουν στην κοινωνία γενικά. Ναι. Γι' αυτό τον ειδικό πληθυσμό που ωφελείται από τις δικές μας υπηρεσίες στο Ίδρυμα. Ποιοι το διοργανώνουν, κύριε Καρέλα? Το διοργανώνουν υπό την αιγίδα του Δήμου Αγίων Αναργύρων οι δύο ομάδες της Βουλής, των εργαζομένων και των βουλευτών. Και των βουλευτών. Και των βουλευτών. Θα συμμετέχουν παιδιά από τις ακαδημίες, τις γυμναστικές ακαδημίες του Θεοτόκος. Πολύ ωραία, αυτό είναι πολύ ωραίο, άρα θα έχουμε και τα παιδιά μέσα. Και βέβαια δεν θα μπορούσαν να λείψουν από αυτό celebrities. Ναι. Και οι παλέμαχοι της ομάδας ΑΕΚ. Και οι παλέμαχοι της ομάδας ΑΕΚ. Πολύ ωραία. Την Κυριακή, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 8 Δεκεμβρίου, θα είμαστε όλοι εκεί στο κλειστό γυμναστήριο του Καματερού για να παρακολουθήσουμε τις προσπάθειες των τεσσάρων ομάδων που μόλις μας ανέφερε ο πρόεδρος, καθώς και των ωφελούμενων του Θεοτόκος. Επειδή το αναφέρατε ήδη, κύριε Πρόεδρε, θέλετε να γίνετε πιο αναλυτικός ως προς τι θα δούμε από τα παιδιά σας του Ιδρύματος και πώς τελικά πετυχαίνουμε τη συμπερίληψη μέσα από τον αθλητισμό. Πολύ μεγάλη λέξη αυτή που είπατε, συμπερίληψη. Αυτό είναι και το ζητούμενο σε μια σύγχρονη κοινωνία. Τα παιδιά μας έξω από την κατάρτιση και την εκπαίδευση την οποία παρέχουμε με ένα εξαιρετικό προσωπικό στο Ίδρυμα. Θα τα πούμε μετά. Υπάρχουν και αθλητικές δραστηριότητες. Ναι. Διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Από στίβο, από μπάσκετ, από τένις. Διάφορες αθλητικές δραστηριότητες. Και αυτό έρχεται σαν συμπλήρωμα της όλης εκπαίδευσης. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός μας? Ο σκοπός μας είναι να κοινωνικοποιηθούν αυτά τα παιδιά. Να βγουν στην κοινωνία, όχι σαν ασθενείς που πολλοί νομίζουν, αλλά σαν μια ειδική κατηγορία, ένας ειδικός πληθυσμός που πολλοί το έχουμε παρεξηγήσει. Από ό,τι ξέρω θα γίνουν ειδικές παρουσιάσεις των παιδιών εκείνη τη μέρα, την Κυριακή δηλαδή 8 Δεκεμβρίου, εντός του γηπέδου. Θα δούμε και τα παιδιά να παίζουν παρέα με τους celebrities και τους βουλευτές, κύριε Πρόεδρε, ώστε να αισθανθούμε λίγο περισσότερο το κομμάτι της συμπερίληψης. Είναι ασφαλώς θα γίνουν και το περιμένουν πώς και πώς και πιστεύω θα σας εκπλήξουν και εσάς και όλο τον κόσμο που θα είναι εκεί. Εμένα προσωπικά δεν θα με εκπλήξουν, κύριε Πρόεδρε, γιατί θέλω να σας πω και σε εσάς και στους ακροατές και μια προσωπική εμπειρία και έτσι να συμπληρώσω στην αφήγηση και την περιγραφή σας. Πριν από πολλά χρόνια, λοιπόν, μια ομάδα παιδιών με νοητική υστέρηση και αυτισμό που είχαν συγκροτήσει ομάδα, αλλά κατά τα άλλα υψηλά λειτουργικών σωματικά, ζήτησε να συμμετάσχει στο εργασιακό πρωτάθλημα ΕΚΑ Νίκος Γκάλης, το μεγαλύτερο εργασιακό πρωτάθλημα της Ευρώπης. Φυσικά και τους δεχτήκαμε ώστε να προάγουμε αυτό που λέτε και εσείς στο κομμάτι της συμπερίληψης. Αντιλαμβάνεστε ότι όλες οι ομάδες ήταν αρχικά προσεκτικές απέναντι σε αυτή την ομάδα και έβλεπαν τους αγώνες με αυτά τα παιδιά ως κοινωνική, ας το πούμε, όχι κοινωνική εργασία, αλλά κοινωνικό έργο. Στην πορεία αυτή η ομάδα δυνάμωσε, η συμπερίληψη έδωσε αυτοπεποίθηση στους νέους με έτσι ειδικές
ικανότητες, αυτό που, που αποκαλούμε αμαία. Και κάποιες φορές έγιναν και επεισόδια, ξέρετε, οι αντιμαχίες, κορομαχίες που λέμε στην αθλητική διάλεκτο. Πλήρη συμπερίληψη λοιπόν. Ας μιλήσουμε τώρα για το Ίδρυμα Θεοτόκος, κύριε. Τη γνωρίζω πολύ καλά την κυρία Καραμέρη, φυσικά είναι απόφυτος στη ΤΕΦΑ και υπήρξε και σπουδαία μορφή της καλαθοσφαίρισης της χώρας από όπου προέρχεται. Οπότε πραγματικά, όπως θα λέγαμε και με τα άπτεστα ελληνικά μας, respect που την έχετε έτσι στο δυναμικό σας. Και όσον αφορά για το δυναμικό του Θεοτόκος, έχω επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις σας, κύριε Καρέλα, και είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Υπάρχει και άρτια καρτατισμένο επιστημονικό προσωπικό. Εδώ αναφερθήκαμε για την κυρία Καραμέρη μοιραία, γιατί εντάξει, για αθλητικά μιλάμε, αλλά υπάρχει και άλλο εξαιρετικό προσωπικό επιστημονικό, όπως επίσης και ικανότατο διοικητικό προσωπικό, όπως η υπεύθυνη επικοινωνίας του Ιδρύματος, η κυρία Βιβί Ρούμπο, που μας παρακολουθεί από το τζάμι του Ραδίου Θαλάμο. Δεδομένου λοιπόν ότι το Ίδρυμα είναι κυλοφελές και ότι οι ωφελούμενοι δεν βαρύνονται με έξοδα, πώς καταφέρνετε και συντηρείτε όλον αυτό τον οργανισμό, κύριε Πρόεδρε, και τις εγκαταστάσεις αυτές τις εξαιρετικές, όπως είπαμε? Οι πόροι του Ιδρύματος για να λειτουργήσει και να λειτουργήσει σε μια έκταση 51.000 τετραγωνικών μέτρων, 51 στρέμματα είναι. 51 στρέμματα είναι τελικά. Είναι λίγο παραπάνω από 7.500 τετραγωνικά στεγασμένοι χώροι. Και μέσα εκεί εξυπηρετούμε 330 με 350 παιδιά. Έχουμε 105 εργαζόμενους. Μάλιστα. Το οποίο είναι στο 70% είναι το επιστημονικό προσωπικό, το άλλο είναι διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Και η πόλη μας είναι το νοσήλιο, παρένθεση, παγιωμένο από το 2005. Οι πόροι που προέρχονται από συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Mm-hmm. Και τα υπόλοιπα είναι χορηγοί. Χορηγοί. Είναι ξεκάθαρο. Είστε περιεκτικότατος και σύντομος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά άκρος περιεκτικός. Γι' αυτό, ακόμα μία φορά, κυρίες και κύριοι, σας θυμίζουμε να δώσετε δυναμικό παρόν αυτή την Κυριακή στις 8 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα στο κλειστό του Καματερού, όπου οι celebrities, οι παλέμαχοι της ΣΑΚ, οι ομάδες της Βουλής παίζουν μπάσκετ για την οικονομική ενίσχυση του Θεοτόκους, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί το θεάρεστο έργο της. Υπάρχει και ένα πενταψήφιο τηλεφωνικό νούμερο, κύριε Καρέλα, έτσι δεν είναι? Ναι, υπάρχει το 19805, στο οποίο με ένα SMS και με μια χρέωση 2 ευρώ και 71 λεπτά συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων. Θα καταλήξει στους σκοπούς του Ιδρύματος και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες ανάγκες, όπως ανακαίνιση κάποιων κτηρίων ή την εγκατάσταση νέων κλιματιστικών. Μάλιστα, μιλάμε, όπως είπε και ο Πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια εγκατάσταση που εκτείνεται σε έναν χώρο 50 τετραγωνικών μέτρων. Υπάρχουν εγκαταστάσεις πόσο το... 50.000 τετραγωνικών μέτρων. 50.000 τετραγωνικών μέτρων. Πείτε μας πού είναι οι εγκαταστάσεις, κύριε Καρέλα. Είναι στο Δήμο Αγίων Αναργύρων. Και συνορεύει με το Πάρκο Τρίτσι. Με το Πάρκο Τρίτσι. Οπότε 19805, ένα SMS στο νούμερο αυτό, το επαναλαμβάνω, 19805, και τόσο απλά ενισχύεται το σπουδαίο έργο της Θεοτόκου εις το Δίνεκες. Κύριε Πρόεδρε, εσείς παίζετε μπάσκετ? Όχι. Όμως παίζω ποδόσφαιρο και βολή. Παίζετε ποδόσφαιρο και βολή, άρα είστε αθλητικός. Εγώ θα σας ζητήσω να ξέρετε, γιατί δεν μ' αρέσει να ευνηδιάζω τον κόσμο. Εγώ θα σας ζητήσω την ημέρα εκείνη, δηλαδή την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, να φορέσετε μία μπλούζα και να μπείτε μέσα με τους celebrities. Ξαναλέω τις ιδιότητες του Προέδρου. Ήταν παλιός πρόεδρος, επί 17 χρόνια ήταν, κύριε Καρέλα. Έτσι, 17 χρόνια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Είχε θητεία και στον ΟΕΔ. Είναι αγαπημένος συναπόφυτος, αν και μας χωρίζουν όχι πολλές, κάποιες δεκαετίες στο σχολείο που φοιτήσαμε εκεί δυο. Είναι δηλαδή μια προσωπικότητα που στα δικά μου τα μάτια είναι celebrity με την καλή έννοια. Κύριε Καρέλα, να ξέρετε ότι ανοίξατε λογαριασμούς με το Ionion FM και την εκπομπή Materiale Sportivo, το οποίο θα πρέπει εδώ να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λέμε. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σταθόπουλε, για την ευκαιρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι της προσφοράς, ειλικρινά θα θέλαμε σε οποιαδήποτε στιγμή νομίζετε ότι μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι,
να μας καλέσετε και να μην διστάσετε ποτέ. Και εμείς και εμείς αντιστοίχως εδώ θα είμαστε και από ό,τι ξέρω υπάρχει ένα σύστημα αθλητών, ολυμπιονικών αθλητών και λοιπόν celebrities. Μου κάνει και νοήματα από μέσα το, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών, ο κύριος Γρηγορόπουλος, ιδιοκτήτης και του Ιόνιον FM, που και αυτός δήλωσε την επιθυμία να σας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Σταθόπουλο, για την ευκαιρία που μου δώσατε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ραντεβού Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στο κλειστό γήπεδο του Καματερού για να παρακολουθήσουμε αυτό, τον υπέροχο, αυτό το υπέροχο τουρνουά, όχι αγώνα, είναι τουρνουά. Σας περιμένουμε όλους και σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Καλή συνέχεια με την ακρόαση των εκπομπών του Ιόνιον FM. Ήταν το Materiale Sportivo, η καλή αθλητική είδηση της ημέρας με τον δημοσιογράφο Γιάννη Σταθόπουλο από το Ιόνιον FM.